Στη Βρετανία τώρα είχαμε ολοκληρωτική ήττα για τον Μπόρις Τζόνσον. Η Βρετανική Βουλή υπερψήφισε το νομοσχέδιο που μπλοκάρει το σενάριο του άτακτου Brexit. Αργότερα, σε άλλη ψηφοφορία, απέρριψε την πρόταση του Βρετανού Πρωθυπουργού για πρόορες εκλογές. Πάμε στο Λονδίνο να δούμε πώς βλέπει ο Βρετανικός τύπος τις εξελίξεις. Ο Ανδρέας Μεταξάς είναι ήδη μαζί μας. Ανδρέα. Καλησπέρα, Εμιλία. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από το Λονδίνο. Ένα τριπλό χαστούκι πια για τον Μπόρις Τζόνσον. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο ίδιος του αδερφός και από την κυβέρνηση αλλά και από την πολιτική σκηνή της Βρετανίας. Μετά από αρκετά χρόνια, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ίδιος ο Τζο Τζόνσον, ο αδερφός του Μπόρις Τζόνσον, ήταν ξεκάθαρα υπέρ του Remain. Έλεγε από την αρχή ότι το Brexit είναι ένα τρελό σενάριο και ότι μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει στη Βρετανία. Αλλά όπως είπε, σας πάμε να δούμε τα εξώφυλλα δύο κορυφαίων εφημερίδων που είναι πολύ δημοφιλείς εδώ στη Βρετανία. Ξεκινάω από τους Financial Times, οι οποίοι κάνουν λόγο για διπλό χαστούκι για τον Μπόρις Τζόνσον, αφού βρίσκεται πια αγωνιασμένος από την Βουλή των Κοινοτήτων. Το No Deal είναι εκτός συζήτησης. Ουσιαστικά η Βουλή αυτό που έχει κάνει, έχει υποχρεώσει τον Βρετανό Πρωθυπουργό, εάν δεν έχει καταφέρει να βρει μια νέα συμφωνία με τους Ευρωπαίους και να τη φέρει πίσω στη Βουλή των Κοινοτήτων για υπερψήφιση, υποχρεούται πια να ζητήσει παράταση. Είναι κάτι, Εμιλία, το οποίο ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά από την αρχή. Και αυτό γεννά πολλά ερωτήματα. Τι θα κάνει, πρόκειται να παραιτηθεί? Νομίζω αυτό όμως μας φέρνει και στο δεύτερο σημείο για το τι έχει εκτυλιχθεί χθες. Ο ίδιος προσπάθησε, όπως είπες, να διαλύσει τη Βουλή και να πάει σε εκλογές με βάση το Fixed Term Parliament Act του 2011, ένα νομοσχέδιο το οποίο ήδη οι Conservatives είχαν φέρει στη Βουλή τότε. Για να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να μαζέψεις 2/3 των ψήφων στην Βουλή. Κάτι το οποίο δεν έγινε χθες. Μετά, κάτι πρωτοφανές, όταν η ίδια αντιπολίτευση δεν επικυρώνει μια τέτοια πρόταση. Και θα σου δείξω την επόμενη εφημερίδα, τους Daily Telegraph, οι οποίοι ουσιαστικά κατηγορούν τον Κόρμπιν ως υποκριτή, αφού ο ίδιος απέρριψε μια τέτοια πρόταση. Ο ίδιος όμως ο Κόρμπιν είπε ότι δεν αποκλείεται να πάμε σε εκλογές, θέλουμε εκλογές, αλλά αυτό θα γίνει όταν το No Deal δεν είναι πια στο τραπέζι και όταν η Βρετανία ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία. Πάντως η πολιτική κρίση είναι σαφές ότι βαθαίνει. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ και θα πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς αποφάσισε η Βρετανική Βουλή στη χθεσινοβραδινή της συνεδρία που ήταν θυελώδης. Μπλόφαρε και έχασε ο Μπόρις Τζόνσον. Τριπλό χαστούκι από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Με ψήφους 327 κατά και 299 υπέρ, λένε όχι στο άτακτο Brexit, όχι στις πρόορες εκλογές και αναγκαστική διαπραγμάτευση με Βρυξέλλες. Now he's saying stop the election and stop the people from voting. The offer of the election today is a bit like the offer of an apple to Snow White and the Wicked Queen, because what he's offering is not an apple or even an election. Η ανατροπή ήρθε από το ίδιο του το κόμμα, καθώς 21 συντηρητικοί βουλευτές καταψήφισαν την πρότασή του για εκλογές. Ακόμη και ο αδελφός του, Τζο Τζόνσον, παραιτήθηκε από υφυπουργός επιχειρηματικότητας, αφού δεν συμφωνεί με τους χειρισμούς του. Εργατικοί και τόρες δημιούργησαν μια ζώνη ασφαλείας, ώστε το άτακτο Brexit να αποφευθεί. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ο Μπόρις Τζόνσον με το λουκέτο στο κοινοβούλιο, την πρόθεση του για πρόορες εκλογές και άτακτο Brexit, ήθελε να εκβιάσει τις Βρυξέλλες. Προς το παρόν, η Downing Street τηρεί σιγή χθείο σχετικά με τα επόμενα βήματα της Βρετανικής κυβέρνησης.